να περάσουμε στα βραδεία του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας, Athens International Digital Film Festival AIDFF. Τιμητική διάκριση στις ταινίες Video Art for the Skeptical, σκηνοθέτης Director Dow Westlake από την Αμερική. Και στο Film Fusion, σκηνοθέτης Director Mikhail Bulgov, Russian Federation. Στην κατηγορία Διεθνές Διαγωνιστικό Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων International Animation Film Competition, τα βραβεία είναι στα film The Great River, σκηνοθέτης Director Wally Liu από την Ταϊβάν. The Pillar of Strength, σκηνοθέτης Director Άγιε Ιβραχήμ από τη Μαλαισία. Και τιμητικές διακρίσεις στην ασθενή κατηγορία που θα απολυθούν από την Βασιλική Κάπα, την παραγωγό του φεστιβάλ, που την καλούμε να ανέβει στη στιγμή. Είναι εδώ, ωραία. Τα φιλμ είναι I Lost the Way, σκηνοθέτης Παναγιώτης Ράβας, από την Ελλάδα. Εδώ μερικά στενά παραπάνω από τη ζωή και δημιούργησε και άφησε πίσω του ό,τι άφησε, περνώντας όλη τη ζωή σε ένα μικρό διαμερισμό και μακριά από εδώ. Σας ευχαριστώ. Να πω κι εγώ, είναι πραγματικά έτσι συγκινητικό. Δηλαδή, φέτος είχαμε μια εκπληκτική συλλογή ταινιών και οι ελληνικές επίσης ήταν με πολύ βάθος και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν μια χρονιά εξαιρετικών ταινιών και πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους όσοι έχετε κάνει εμείς φέτος και όσες έχουν προκριθεί. Στην ίδια κατηγορία, The Incredible Mrs. Liang Mulan, σκηνοθέτης η Ελένη Ξούπερ. International Dance Film Competition και το βραβείο παίρνει το Ματκάλα, on the journey, με σκηνοθέτη τον Σκότ Χάρντ από τη Φιλανδία. Το βραβείο θα πάει αύριο, θα ξεκινήσει για τη Φιλανδία. Η επόμενη κατηγορία είναι το Διεθνές Διαγωνιστικό Ταινιών Πειραματικές, International Experimental Film Competition. Και εδώ καλούμε τον Γιάννη Κλάβο να απολύνει το βραβείο. Το βραβείο παίρνει το φιλμ «Λοιπόν, δεν έχω πατέρα», σκηνοθέτης ο Κυριναίος Παπαδημάτιος. Mm-hmm.
αγχώνομαι και δεν με αφήνει μόνο μου ποτέ. Βαγγέλη Κλικούδης, να το θυμάστε αυτό το όνομα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ το φεστιβάλ. Πρώτον, την Διοικητική Επιτροπή που μας χάρισε τη χαρά. Τους τρεις ηθοποιούς που είχαμε στην ταινία, τον Στέλιο τον Δημόπουλο, τον Αντώνη τον Τζιτζόπουλο και τον Βαγγέλη τον Λυκούδη που μας συντόνισε όλοι για αυτό το γρυπόξ θα είμαστε. Δεν ξέρω αν θα έχω ξανά την ευκαιρία να ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω την Κορέκ Production και τον Πέτρο Μιαμιτάκη, γιατί τα τελευταία χρόνια με τις ταινίες μου η εταιρεία αυτή ήταν καταφύγιο για μένα. Και εκεί γνώρισα τον Αλέξανδρο τον Σωτηρόπουλο που έκανε τον Νίκο, τον Μάριο τον Μιαμιτάκη και τον Γιώργο τον Καζέτη που δουλεύει για να έρθει εμείς να πάρουμε το βραβείο. Και φυσικά τον Γιώργο τον Δανόπουλο που έκανε τη φωτογραφία στα live τα γυρίσματα, που τώρα κάνει σκι στην Αγγλία ο Γιώργος, καλά κάνει. Όλα τα άλλα στην εταιρεία ήταν κλεμμένα, τα μανιπιουλάρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πειραματική ταινία η οποία τα είχε όλα. Από την αρχή μέχρι το τέλος με ένα εκπληκτικό κύκλο. Συγχαρητήρια. Και στην ίδια κατηγορία, την ηθική διάκριση στο φιλμ «I'm Walking Over an Arbitz» με σκηνοθέτη director τον Ζουάν Ζαντάλα και Χαΐρα Σαλαζάρ από τη Βενεζουέλα. Περνάμε στην κατηγορία Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ, International Documentary Competition, και εδώ καλούμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, κύριο Χρήστο Καρακάση, να απολύνει. Το βραβείο ντοκιμαντέρ στην ταινία «Τα Μάρμαρά μας» με σκηνοθέτη τον Νίκο Παπακό. Μια άδεια από το Βρετανικό Μουσείο να γυρίσουμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Νοείται ότι δεν μας δώσαν άδεια. Βάλαμε μετά από λίγες μέρες την ελληνική τηλεόραση στο Λονδίνο να ζητήσει αυτή να κάνει ένα ρεπορτάζ το οποίο θα περνάμε εμείς. Φυσικά το αρνήθηκαν. Δεν το έβαλα κάτω. Τρίτη φορά πήρα το τρίποδο, πήρα και μια κάμερα και μπήκα μέσα. Σε ένα είχα. Μπήκα στο κινητήριο του Παρθενώνα, έστεισε την κάμερα, ήρθαν οι επιφύλακες και κατάγανε τον κόσμο να μην περνάνε μπροστά από την κάμερα. Αλλά θελήσαμε να το διασκεδάσουμε λίγο. Κάναμε την πρώτη προβολή στο Λονδίνο. Τε καλέσανε τον διευθυντή, του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος φυσικά δεν είναι. Αυτό ήθελα να πω και να αναφερθώ μόνο σε έναν άνθρωπο που συνήθως είναι στα ντοκιμαντέρ μου, σαν αφηγητής. Σπουδαίωσα άνθρωπος της ΕΡΤ, της ραδιοφωνίας, με δύο πολύ φορά εκπληκτικές εκπομπές που έκανε στην Βουλγαρία και στην ΕΡΤ, Φώτα της Ράμπας και τα ραδιοδρόμια. Έχει πάρει μέρος σε όλα με το ντοκιμαντέρ, αφηγούμενο με την καταπληκτική φωνή, τη ραδιοφωνική. Ο Γιάννης Λαβρίνης είναι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Φωνάξουμε σε αυτή τη στιγμή το Βελισσέρατο Σιβάκη για να κάνει και άλλη μια απονομή όσον αφορά τα ονόματα του κινηματογράφου, τα καθίσματα δηλαδή που δίνει σε καλλιτέχνη.
που έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία εδώ. Καλησπέρα. Όπως θα βλέπετε στα καθήματα που κάθεστε ή όπως θα έχετε ακούσει ήδη, πήρα μια πρωτοβουλία στο στούντιο να βαφτίσω αυτά τα καθίσματα με τα ονόματα Ελλήνων δημιουργών, αυτά με τα μεσαία και δεξιά και αριστερά ξένων δημιουργών που έχουν γράψει ένα έργο και έχουν προσφέρει στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένας από αυτούς τους Έλληνες λοιπόν είναι και ο Νίκος Παπακώστας για τη σειρά του ντοκιμαντέρ που έχει κάνει για το φεστιβάλ του στην Ήπειρο. Το συγχαίρουμε, του το απολέμουμε και το ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ο κινηματογράφος θα του οφείλει πολλά σε αυτό το άνθρωπο. Βελισάρια, ξέρω τι λέω. Μακάρι να έχεις κουράγιο να συνεχίσεις. Τίποτα άλλο. Η δημιουργία είναι αυτή που έχουμε όλο το έργο. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα παρά μόνο που δίνουμε χώρο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Γεια σας. Και περνάμε στην άλλη μια δυνητική διάκριση, στην ταινία Πυρεώτικα, με σκηνοθέτη το Μενέλαιο Κυρλίδη. Το βραβείο θα απονεμηθεί. Προβάλλεται στη μεγάλη οθόνη, γιατί φτιάχνουμε ταινίες για τη μεγάλη οθόνη.
Ευχαριστούμε πολύ και όλους τους συντελεστές, όλους σας βοήθησαν για την ταινία, κυρίως την ψυχή της ταινίας στους δύο πρωταγωνιστές μας, τον Χρήστο Στέλιο και τον Αντώνη Μοσκοίτη. Τιμητική διάκριση στο φιλμ «Φωτοευαισθησία» με σκηνοθέτηδα τη Μελίνα Λουκανή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι ασήμαντο να δίνεται χώρος, ειδικά για κάποιες ταινίες που γίνονται χωρίς καθόλου προϋπολογισμό. Είναι τρομερά σημαντικό να έχουν το χώρο και να βρίσκουν θεατές περισσότερους από ότι οι δικοί μας άνθρωποι. Ευχαριστώ. Περνάμε στην επόμενη κατηγορία Διεθνές Διαγωνιστικό Μικρού Μήκους. International Future Fiction Short Film Competition. Καλούμε ξανά την παραγωγό του φεστιβάλ, την Βασιλική Κάπα, να κονίξει τα παιδιά. Βραβείο στο Film Sugar με σκηνοθέτη, director Ερκάν Πολτζάφ και Στεντή. Βραβείο στην ταινία Πέμπουλους του Δημήτρη Κόφ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ το Φεστιβάλ και την Διοικητική Επιτροπή, αλλά είμαι πιο συγκινημένος γιατί βρέθηκα στο φεστιβάλ αυτό πριν από περίπου 10 χρόνια και νιώθω πάρα πολύ οικία που είμαι εδώ και πάλι. Ελπίζω να συνεχίσουμε να κάνουμε ταινίες και να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Βραβείο στην ταινία Συνάντηση του Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου, την ομάδα του Φεστιβάλ, τον Χρήστο, την Βασιλική και την Διοικητική Επιτροπή. Θα ήθελα να πω το εξής. Πραγματικά πιστεύω ότι, αν μπορεί να το πει κανείς αυτό, ότι η ψυχή μιας ταινίας κρύβεται μέσα στο σενάριό της. Και το σενάριο αυτό χρειάζεται κάποιον για να το ενσαρκώσει. Επειδή η ταινία είναι ένα one-man show, ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου φυσικά, αλλά ακόμη περισσότερο τον φίλο μου πια, ηθοποιό Ηλία Βαλάση, ο οποίος ενσάρκωσε αυτό τον ήρωα, αυτό τον χαρακτήρα, που τον έγραψα εν μία νυχτή, γιατί έχω γνωρίσει και ξέρω αυτούς τους χαρακτήρες που ασχολούνται με το θέμα της συνωμοσιολογίας. Ευχαριστώ πολύ και εσάς, όσους έχετε την ταινία, Χρήστο Βασιλική και όλους. Ευχαριστώ πολύ. Για το φιλμ «Εύρος» του Κυριάκου Αναστασίου.
Καλησπέρα. Είμαι εκπρόσωπος της ταινίας, μέρος του σκηνοθέτη. Θέλω να ευχαριστήσω στο φεστιβάλ και όλη την άδεια παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ την Εθνική Επιτροπή και τον κινηματογράφο που είναι την φιλοξενία του. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το βραβείο και πολύ ήθελα να ευχαριστήσω τον Κυριάκο του Χατζη Μιχαηλίδη που ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μετάλλευε να κάνω την ταινία πριν 8 χρόνια. Τον Βασίλη, τον Σιουβάρα και τον Ταξιάκη Βενιγιάννη που έχουν συγκινήσει μαζί όλα αυτά τα χρόνια και δουλεύουν και πήρα και την πρωτοβουλία μαζί με τον Βελισάριο να ενώσουμε 7 μικρομήκους και να βρουν διανομή στους κινηματογράφους. Έτσι είναι μικρά βήματα που μας βοηθούν να επικοινωνούμε τις δουλειές μας με τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε όλους για την τιμητική διάκριση, είναι τιμή μας. Και για μας είναι την ανεξάρτητη κινηματογραφική ομάδα που έχουμε δημιουργήσει. Η Πορφυρή Λεμονιά είναι μια ταινία με θέμα τη γυναικοκτονία και τη συγκάλυψη που γίνεται. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ταινίες, όλοι οι δημιουργοί να είστε καλά και να έχετε δύναμη, κουράγιο και να μπορείτε να δέχετε τις αντιπιστότητες και να δέχουμε που κάθε μέρα είναι μπροστά μας. Και ελπίζουμε να βρούμε στήριξη και από. Και από παραγωγή, αλλά κυρίως να έχουμε μέσα δύναμη μέσα μας να μπορούμε να κάνουμε καινούργιες ταινίες οι οποίες να μπορούν να δώσουν ένα μήνυμα στο κοινό. Το να τα εμπιστευτοποιήσει και να του ενημερώσει για διάφορα πράγματα της κοινωνίας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για το φεστιβάλ, παιδιά. Συγχαρητήρια για κάτι δύναμη. Τα βραβεία, τον κύριο Χάρη Παπαζόπουλο.
ευχαριστώ ιδιαίτερα. Συμμετέχω στο φεστιβάλ από την πρώτη του έκδοση. Η προηγούμενη ταινία μου, ο Λαβύρινθος, έκανε επίσης πρεμιέρα εδώ. Και από κι άλλες συμμετοχές, με μικρού μήκους, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του φεστιβάλ σαν αυτό, που είναι πραγματικά ανεξάρτητα και μπορούν και κρατούν το είναι το οποίο ξεκίνησα. Ελπίζω να πω ότι βέβαια είναι ευτυχή συγκυρία ότι όλο αυτό γίνεται στο μοναδικό σινεμά τέχνης που συνεχίζει για 55 ολόκληρα χρόνια και να ξαναπώ και βέβαια συγκυρία στον Βελισσάριο Κουσιβάκη που φαντάζομαι με τι τεράστιο αγώνα κατορθώνει και κρατάει και μάλιστα ένα σινεμά τεράστιο. Να πω έτσι σαν ανέκδοτο, το είπα και χθες στην προβολή της ταινίας. Για μένα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, γιατί σε αυτό το σινεμά έκανε πρεμιέρα και η πρώτη ταινία του Αντίο Βερολίνο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Και από άλλους συναδέλφους σήμερα, ότι πολλοί ήμασταν σε αυτό το φεστιβάλ από το πρώτο και το δεύτερο έτος του. Μου φαίνεται καταρχάς απίστευτο ότι έχει περάσει πάνω από μία δεκαετία. Εύχομαι να συνεχίσει, να συνεχίσετε δυνατά με αυτό το φεστιβάλ, που μένει ανεξάρτητο και δίνει βήμα σε πάρα πολλές ταινίες που αλλιώς δεν θα είχαν βήμα να περάσουν και να πέφτουν στη μεγάλη οθόνη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για όλους μας. Και σε ό,τι αφορά την ταινία, σίγουρα έχω να ευχαριστώ όλους τους συντελεστές για τους κανόνες ηθικής. Είναι μια πειραματική ταινία που έγινε ανάμεσα στα lockdown, λίγο πολύ για να μας κρατήσει από τη θλίψη. Να ευχαριστήσω την Correct Creative Productions που στήριξε αυτήν την ιδέα και το Post Production. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσα να ευχαριστήσω γιατί κάναμε πραγματικά άθλο για να τη φέρουν σε ένα ωραίο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Θα πω ονομαστικά τον Αλέξη Σωτηρόπουλο που είναι εδώ, ο οποίος έκανε καταπληκτικά τον ήχο της ταινίας. Και εύχομαι πολύ σύντομα να υπάρχει μια ευκαιρία να ξαναπαίξει στις αίθουσες και να τη δείτε κι όλοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, όπως είπαμε όλοι οι άλλοι δημιουργοί στο φεστιβάλ που μας φιλοξένησε και σε όλους και όλες που ήρθατε απόψε να μας δείτε. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό στον σπουδαίο συνθέτη Άντζελο Μπαταραμέντι, ο οποίος μας άφησε για τις ζωντανές μέρες. Ο οποίος ήταν μια μεγάλη έκδοση για τη μουσική της ταινίας και δεν θα μπορούσε να γίνει ταινία χωρίς τη φανταστική επιρροή που είχε. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες και καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 11 δημιουργικά χρόνια του πιο θα έλεγα αθόρυβου εντυπωσιακού φεστιβάλ. Δίνει ευκαιρίες σε πολλούς, σε νέους, σε μεγαλύτερους, χωρίς αποκλεισμούς και με γεμίζει χαρά κάθε φορά που έρχομαι εδώ, είτε βλέπω ταινίες, είτε ανέβαινα στο βήμα για να δώσω ένα βραβείο.
δεν υπάρχουν ευκαιρίες πολλές για τους ανθρώπους, για τους νέους και για τους παλιότερους και τους βλέπουν, υπάρχει ένας πλατσισμός παντού. Μην βλέπετε τα ίδια και τα ίδια, ένας νόμος χρειάζεται μια ομπρέλα για μια εθνική κινηματογραφία. Δεν υπάρχει πολιτιστική πολιτική με τα κόμματα της ουσίας, εγώ αυτό βλέπω. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτή η αίθουσα μας συγκινεί όλους. Εδώ είδαμε τις πρώτες ταινίες, εδώ είδαμε τους ανακαλύψαμε τους φίλους μας, καλοκαιριστήκαμε. Και αξίζει να συνεχίσει αυτή η αίθουσα. Το χρόνο τη Δήμης γιορτάζουμε τα 50 χρόνια των συμμετοχών της εταιρείας των συμμετοχών. Θα κάνουμε και μια συνεργασία μαζί. 50 χρόνια διαδρομή, μεγάλη διαδρομή. Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Ραντεβού την επόμενη χρονιά. Θα σας κλέψω λίγο.